Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αδρανεί σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, είπε από το Ηράκλειο υποψήφιος για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής Χάρης Καστανίδης, ο οποίος ανέφερε ότι ενώ ήδη άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από οδηγία, έχουν προωθήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στη χώρα μας η ακρίβεια στα πετρελοειδή πλήττει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μένει αδρανής την ώρα που η θέρμανση σε λίγο καιρό θα σημαίνει αυξημένες δαπάνες λόγω του κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φυσικά και τα έξοδα κίνησης αυξάνονται καθημερινά. Είναι αξιοπερίεργο ότι παραμένει απολύτως αδρανής και είναι αξιοπερίεργο ακόμη και για μια συντηρητική κυβέρνηση που στην ημερήσια διάταξή της ποτέ δεν έχει την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο κύριος Καστανίδης σε συνέντευξη τύπου από το Ηράκλειο που βρίσκεται σήμερα ανέφερε ότι και στην πανδημία η κυβέρνηση επιδίδεται σε σχιζοφρενικές καταστάσεις, εξηγώντας ότι το πλαίσιο των μέτρων με φόντο τους ανεμβολίαστους δεν αποτυπώνει κάποια λογική. Αυτή η ακμαία σε εισαγωγικά βεβαίως κυβερνητική λογική έχει οδηγήσει τεράστια προβλήματα, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κρίσης. Και θα έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σοβαρευτούν. Ενδεχομένως για πρώτη φορά να ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους οι επιδημιολόγοι και σε συνεργασία με, θα σας έλεγα, με κοινωνικούς φορείς και όχι τόσο με την κυβέρνηση, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Μπορώ να αντιληφθώ τα λάθη, αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ τη σχιζοφρένεια. Ο υποψήφιος για την Προεδρία του Κινάλ εξέφρασε την αγωνία του για την κατάσταση που επικρατεί στα Δυτικά Βαλκάνια, ζητώντας άμεσα τη σύγκληση Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας. Οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια με ανησυχούν πάρα πολύ. Είναι πιθανό να προκύψει μία αστάθεια στον χώρο αυτόν που θα επηρεάσει και τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας μας. Γι' αυτό ακριβώς και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώ ταχαίως από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών να ζητήσει την σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας προκειμένου τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους να εξετάσουν τα δεδομένα και να καταλήξουν σε κοινή εθνική γραμμή. Σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά, ο κ. Καστανίδης ζήτησε ενεργή και μαζική συμμετοχή για μια νέα αρχή για τη Δημοκρατική Παράταξη, διευκρινίζοντας ότι στόχος του είναι από τις εκλογές έως το Μάρτιο να υπάρξει μια νέα διακήρυξη αρχών ανάλογης με την ιστορικής σημασίας διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Η διακήρυξη αυτή αρχών θα κυρωθεί από το συνέδριο, το τακτικό συνέδριο που θα ακολουθήσει τον επόμενο Μάρτιο. Το ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κηρύξουμε την αυτοοργάνωση, να ξαναθυμηθούμε δηλαδή στιγμές επανόδου των πολιτών στην πολιτική και στο οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, για να είμαστε έτοιμοι οργανωτικά να αναλάβουμε μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες εν ώψη και της πιθανότητας στο τέλος του έτους η χώρα να αντιμετωπίσει δυσμενέστατες οικονομικές εξελίξεις.